Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Γκρισίες, να κάνουμε ακόμα ένα παραδοσιακό ξύρισμα σε γενιά περίπου 3 ημερών, 2,5-3 μέρες. Να είστε όλοι καλά, υγιείς, να περνάτε καλά. Κάντε subscribe στο κανάλι, καμπανάκι, ειδοποίηση και like, να σας τα βίντεο μου. Και πάμε να δούμε τον εξοπλισμό μας. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε άλλο ένα σερί, όπως είπαμε, μηχανών Razor Rock. Πρωτού δείξουμε όμως ποια μηχανή θα είναι για αυτή την Κυριακή, θα δούμε λίγο τι θα χρησιμοποιήσουμε. Στη λεπίδα θα έχω τη 7 O'Clock για δεύτερη χρήση. Με έχει βολέψει γενικά. Πινελάκι και ο Mega Evo. Το κάθε τι με τη δική του, με τα δικά του σχαλισματάκια. Δεν είναι τα ίδια σε όλους. Σαπούνι. Σαπούνι μετά από πολύ καιρό. Θα βάλουμε ένα καινούργιο απόκτημα. Το οποίο ήταν ξεκάθαρα blind buy και είναι από τον Ισπανό το Sweet and Dandy, το γλυκό και έξοχο αυτό το σαπουνάκι μαζί με το assorti aftershave του. Ο Ισπανός είναι πολύ ψηλά, γενικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Λίπος πάπια, σας βάλω και τα χαρακτηριστικά του σαπουνιού, τα συστατικά στην οθόνη μέσα. Πάρα πολύ καλό σαπούνι, αρωματικό τώρα. Αρωματικός τώρα. Λοιπόν, γκουρμέ, είναι όντως γκουρμέ το σαπούνι. Απαλό άρωμα σκούρου καφέ σε συνδυασμό με λευκά άνθη, γιασεμίδα δαμάσκινο, μερικές νότες βανίλιας και λαβδάνιου που στηρίζονται σε βάση κέδρου, σουέτ και δέρματος με έντονο και χρυμπάρι σανδαλόξυλο πατσουλί τόνκα. Λοιπόν, εγώ μυρίζω καφέ, ξεκάθαρα, μαζί με βανίλια και κάτι γλυκό ακόμα. Πάντως είναι ένα χειμωνιάτικο άρωμα. Γλυκό άρωμα, όπου αν κάποιον του αρέσει ο καφές, δηλαδή, okay, το κρατάει, είναι ωραίο άρωμα, πάντως, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχα και το aftershave του, επίσης πολύ δυνατό, πιο γλυκό και βγάζει, δεν βγάζει τον καφέ τόσο εδώ, όσο κάτι σαν αλκοόλ, ας το πούμε, κάτι αλκοόλ έχει σίγουρα. Ίσως να βγαίνει πιο πολύ το πατσουλί εδώ πέρα, η βανίλια ίσως. Πάντως ο καφέ δεν βγαίνει εδώ πέρα. Είναι ένα πολύ γλυκό πάντως άρωμα. Λοιπόν, πάμε στη μηχανή. Στη σημερινή Κυριακή της Razor Rock Project, ας το πούμε έτσι, γιατί έχω πει θα είναι ένα σερί με Razor Rock προϊόντα σε κομμάτι μηχανών. Μπορεί και όχι μόνο, να είναι και κάποιο πνεύμα ενδεχομένως. Αλλά στις μηχανές εστιαζόμαστε. Σε αυτή την Κυριακή θα έχουμε την Lupo 95 Close Comp. Δεν είναι η DC, είναι η Close Comp μηχανή. Μαζί με αυτή την εξαιρετική Lavi Barbepole. Ας τη δούμε για λίγο πιο κοντά. Πρώτα απ' όλα η Lavi για μένα είναι ότι πιο ομορφότερο υπάρχει στη Razor Rock. Μαζί με μία άλλη που θα τη δούμε στο επόμενο βιντεάκι. Δεν σας λέω ποια είναι. Όσον αφορά στην κεφαλή, βλέπετε πόσο μεγάλο κενό έχει, είναι η Close Comp. Η Open DC μου φαίνεται είναι 72, το η Open Comp, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε να φορτώσουμε και να την δούμε πώς λειτουργεί πάνω στο δέρμα σε γένεια περίπου 3 μέρων. Είμαστε πάλι πίσω. Έχω φορτώσει αρκετά, η αλήθεια είναι. Οπότε, συμπληρωμένο. Καλά μιλάμε ο καφές στα Sky Bumstimate, δηλαδή ξυπνάς για πρωί. Πολύ ωραίο άρωμα. Είχα καιρό να τον δουλέψω το φίλο μου αυτόν Ισπανό. Ο
οποίος είναι και φοβερός. Εύκολη δημιουργία φρού. Γενικότερα, για μένα τα ξένα σαπούνια, κυρίως θα αναφερθώ στο ευρωπαϊκό κομμάτι, Ισπανός και Πορτογάλος, δεν μιλάω για τα ελληνικά, μιλάω για άλλες χώρες, δηλαδή Χαμπόνες και Βουέστμαν, ό,τι καλύτερο, μετά τα ελληνικά μας φυσικά, ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ στην Ευρώπη για μένα. Και για πολλούς από εσάς από ό,τι βλέπω. Εδώ για Ελλάδα που έχει κάνει. Δηλαδή είναι φοβερή σύσταση του. Λοιπόν, είναι πολύ τυπικά θα το βάλω γιατί έχω και το Space Apple, άλλο αδιανόητο άρωμα. Για μένα πιο πολύ μ' άρεσε από αυτό το Space Apple, αλλά οκ, okay, έπρεπε να βάλω αυτό, να το δω και λίγο τι λέει γενικότερα. Και αλλά είναι ο άνθρωπος, έχει κάνει φοβερή δουλειά, δείτε εδώ, χτίσιμο. Δεν υπάρχει. Δείτε εδώ. Πολύ καλός, πολύ καλός. Μπορώ να πω. Πάμε για το πρώτο χέρι. Λούπο 95, Razorock. Πάμε για άλλο ένα βιντεάκι με μηχανές της Razorock. Να δούμε τι λέει. Μέχρι στιγμής είχαμε δοκιμάσει την Open, την Jaws και τώρα ήρθε η σειρά της Λούπο. Ενδεχομένως στα ενδιάμεσα βίντεο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα δω πώς θα το ρυθμίσω, θα πέφτουν και κάποια συγκριτικά μηχανών, θα δούμε ποια θα είναι αυτά. Προς το παρόν προχωράμε έτσι. Φύγαμε. Με μία σέρνιο πλόκ στη δεύτερη χρήση. Πω είχα να το δουλέψω πολύ καιρό αυτή τη μηχανή. Λεπτεπίλετη. Καμία στις λεπίδες. Καμία όμως. Αλλά κόβει. Την αισθάνεσαι όπως πρέπει να την αισθάνεσαι στη λεπίδα. Πολύ βαθύ το πέρασμα. Και πάμε για δεύτερο. Είμαστε πάλι εδώ. Θα προσπαθώ να ξέρω μάλλον 2-3 μέρες για να βγουν και τα βίντεο που θέλω, γιατί έχω φορτωμένα αρκετά πάνω στο κανάλι. Γι' αυτό το ξαναλέω, αν βλέπετε κανένα άλλο λογότυπο εδώ πάνω, ό,τι είναι το στρογγυλό με το ΚΣΙΓΜΑ και όχι τη λεπίδα είναι τα καινούργια. Γιατί αυτό το λογότυπο θα έχω από εδώ και πέρα, το έτσι είπα να έχω χάσει το δικό μου. Εγώ το ψήφισα δηλαδή. Και το intro το άλλαξα. Έτσι να είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, φύγαμε για το δεύτερο. Είμαστε πάλι πίσω. Για ένα ακόμα χέρι. Εντάξει, η προστασία του σαπουνιού είναι στα γνώριμα επίπεδα που όλοι ξέρουμε.
Πολύ ωραίο. Δεν λέω για ριζιτζά και τα λοιπά, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα βάλω αφρό άλλο. Θα πάμε ό,τι έχω πάνω. Πολύ ωραία. Πολύ βαθύ ξυρισμό. Με μεγάλο διακενό. Η συγκεκριμένη μηχανή, 95 blade gap. Τώρα δεν ξέρω εξπόζω για τα λοιπά, τέλος πάντων, μετά ξέρετε, γράψτε τα. Πολύ αποτελεσματική μηχανή. Θέλει να έχεις και λίγο το νου σου. Γιατί έχει κενό, δηλαδή υπάρχει κενό αρκετό στη μηχανή, το βλέπετε εδώ. Και επειδή είναι και τόσο γλυκιά, καλά θα μπορεί να γίνει και τόσο... να στη σκάσει. Εντάξει, θέλει λίγο το νου σου. Σε κάνα σπυράκι και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα σπυριά. Εγώ γενικώς βγάζω κάτι ψηλό λίγο κάτω στο λαιμό. Δεν είναι απαραίτητα από το ξύσμα, είναι από το ανεδότα. Και φίλια άλλα δυο. Λοιπόν, πιστεύω ότι είμαστε κόμπλε. Κόμπλε. Μάλιστα. Πάμε για το aftershave. Είμαστε πάλι πίσω παιδές, να βρίσουμε με το aftershave του Sweeter Dandy από τον Χαμπόνες De Jose. Βγαίνει και ο καφές. Βγαίνει και η βανίλια. Βγαίνει και το πατσούλι. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή προστασία γενικώς. Και τι δουλέψαμε στο σημερινό μας εξοπλισμό. Λοιπόν, λεπίδα 7 o'clock μαύρη έχει πεταχτεί ήδη, δεύτερη χρήση και συνεχίζουμε. Πινελάκι Omega Evo 2, Titan OV 2, ωραίο πινέλο. Έχει πολύ έντονο backbone γενικά για συνδετικό. Έχει όμως και καλό splay, οπότε είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός από Omega. Στο σετάκι είχαμε από Ισπανό Los Jabones De Josera το Sweeter Dandy, λίπος πάπιας εννοείται, με ένα πολύ ιδιαίτερο γλυκό αρωματάκι, καφέ, βανίλια, τόνκα, πατσουλί, έχει πολύ πράγμα μέσα. Αξίζει, είναι γλυκό, άμα αρέσει άμα αρέσει το καφές γενικώς. Μετράει να το έχει. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία αυτή η εταιρεία. Εντάξει, εδώ είχαμε κάτι ερεθισμό, θα τα πούμε και στην πορεία για τη μηχανή. Οπότε το βλέπετε. Δεν είναι κακό, είναι γλυκό αρώμα καφέ με διάφορα. Έχει άλλε μυρωδιές, βανίλια, τόνκα κτλ. Λοιπόν, και στη μηχανή. Razorock Lupo 95. Γιατί αυτή την έχω, δεν έχω την 72, η οποία μου φάνηκε πολύ γλυκιά μηχανή, αλλά υπάρχει ένα άλλο, το αποτέλεσμα της είναι βαθύτατο, BBS full. Απλά λόγω του ότι είναι πολύ γλυκιά μηχανή, δεν την αισθάνεσαι τη λεπίδα καθόλου, δηλαδή απειροελάχιστα την αισθάνεσαι τη λεπίδα, με αποτέλεσμα να κάνεις buffing. Κάνοντας buffing με τέτοια μηχανή, μπορεί να αποκτήσεις έτσι, κάνα ψιλολοίδι, ας πούμε. Όχι το έχω πολλά, κυρίως εδώ λίγο αντέκρισα. Κάνα ψηλό ρεθισμό, ας το πούμε, αλλά καθόλου αποθαρρυντικό, έτσι. Και εδώ είχα ψηλό κάτι ενδεχομένως ρεθισμούς, τα οποία είναι ότι θα φύγουν, δεν είναι κάτι. Πολύ ωραίο, πολύ εργαλείο, πολύ ωραία κεφαλή. Έτσι, αυτές οι καμπυλίτσες που κάνει εδώ πέρα μέσα, από εδώ πέρα την καθιστά κάτι διαφορετικό από την Game Changer. Εμφανισιακά είναι πολύ πιο ωραία από την Game Changer, ακόμα και τα δόντια της εδώ πέρα είναι πιο μικρά, είναι δηλαδή, δεν ξέρω, τα κενά της εδώ έχει 4 κενά, έτσι, είναι πολύ έτσι λεπτεπιλέ, στενή. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ Lupo, δηλαδή ασχέτως δηλαδή τώρα αν υπάρχει ρυθμό, μπορεί να δείξει τον φοιτητή σε οποιαδήποτε μηχανή να έχει σημαίνει ρυθμό για τους χύψεις παράγοντες, λεπίδα, μηχανή, συνδυασμός,
μπορεί με αυτό να μην ταιριάζει σε 7 o'clock, μπορεί π.χ. να βιαστικά εγώ να πίεσα παραπάνω, δηλαδή να ήμουν εδώ ακόμα και μια κίνηση παραπάνω να σε ρεθίσει. Δεν είναι κριτήριος παράγοντας για να πεις ότι όχι, okay, έχω δύο ρεθισμούς, αλλά δεν μου κάνει μηχανή να απίστευτη, να είμαστε πιο πολύ από την game changer συγκεκριμένη. Αλλά όχι ότι και άλλες δεν είναι φοβερές, έτσι. Τώρα εδώ κάνουμε απλά απόψεις, λέμε, και ο καθένας με το δέμα που έχει εντελώς υποκειμενικό, τι θέλει και τι του άρεσε. Οπότε για το σημερινό βιντεάκι, Razor Loop 95, Close.com, κλειστή. Υπάρχει και η DC που είναι Open Close, Open 72, Close 95 Gap. Και είναι και μια εύκολη λύση και αυτή, αν θέλει κάποιος Open Close, δηλαδή να το έχει έτσι. Αυτά παιδιά, ελπίζω να σας το βιντεάκι, μεσημεριανό βίντεο, κοιμούνται όλοι, με ρίσκο έγινε. Γιατί τα βραδινά είναι λίγο κουραστικά, οπότε το μεσημέρι λίγο βγαίνει, αλλά και πάλι που κοιμούνται είναι ρίσκο, μην κλάψει κάποιο παιδί από τα δυο, από τους δυο μάγκες. Πήγε καλά όμως, οπότε όλα καλά. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά!